Η απώλεια του λίγους κατά την προπόνηση είναι ίσως το ζήτημα που απασχολεί τους περισσότερους γυμναστές ανά την υφήλιο. Τι μορφή άσκηση θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα? Η αλήθεια είναι ότι αν το δούμε μόνο βιοχημικά, η αερόβια προπόνηση είναι η μοναδική που μπορεί να χρησιμοποιήσει το λίπος σαν πηγή ενέργειας κατά την άσκηση. Επειδή όμως μας ενδιαφέρουν τα μακροχρόνια αποτελέσματα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η άσκηση με αντιστάσεις είναι απαραίτητη αν θέλουμε να έχουμε σοβαρές προσαρμογές. Με την άσκηση αντιστάσεων θα αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό ο βασικός μεταβολισμός. Αυτό θα οδηγήσει και στην πολύ αποτελεσματικότερη χρήση του λίπους σαν πηγή ενέργειας στη συνέχεια. Έτσι, οι ασκούμενοι μας θα μπορέσουν να έχουν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα που δεν θα περιγράφονται απαραίτητα στη ζυγαριά, αλλά στη σωματική του σύσταση. Όσον αφορά στις προσαρμογές που έχει η καρδιά από τα διάφορα είδη προπόνησης, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Τόσο η αερόβια άσκηση, όσο και η άσκηση με αντιστάσεις, η δυναμική άσκηση, έχουν προσαρμογές στη δομή και στη λειτουργία της καρδιάς. Η καρδιά, μετά από αερόβια προπόνηση, αυξάνει το μέγεθός της, αλλά όχι όσον αφορά το πάχος του μυοκαρδίου, αλλά τη χωρητικότητά της, με αποτέλεσμα να μπορεί να στέλνει περισσότερο αίμα σε κάθε χτύπο. Αυτό την βοηθάει να κάνει πιο ξεκούραση τη δουλειά της. Ρίχνει λοιπόν την καρδιακή συχνότητα ηρεμίας. Με την άσκηση αντιστάσεων αυξάνεται πάλι το μέγεθος της καρδιάς, αλλά αυτή τη φορά όσον αφορά το πάχος του μυοκαρδίου. Γίνεται πιο δυνατή, μπορεί να στέλνει μεγαλύτερη πίεση. Όσον αφορά τους δείκτες γενικής υγείας, θα λέγαμε ότι η αερόβια άσκηση δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα στις προσαρμογές που προκαλεί στην καρδιά. Άρα στον μέσο ασκούμενο θα λέγαμε ότι η αερόβια άσκηση έχει καλύτερης ποιότητας προσαρμογές όσον αφορά την καρδιακή του λειτουργία, αλλά πάντα θα προτείναμε συνδυασμό μαζί με άσκηση αντιστάσεων για να μπορέσει να έχει ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Το ασκησιολόγιο για τους κοιλιακούς είναι τεράστιο. Κάθε ασκούμενος θα πρέπει να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στη δική του περίπτωση αλλά και στις δικές του επιλογές. Θα πρέπει να βρει δηλαδή ασκήσεις που του αρέσουν. Εγώ προσωπικά θα πρότεινα ασκήσεις που αρχικά έχουν παιγνιώδη μορφή, γι' αυτό θα έβαζα πάντοτε medicine ball στις ασκήσεις και είτε θα χρησιμοποιούσα κάμψεις του κορμού με ρήψη της medicine ball είτε με τη slam ball χτυπήματα της μπάλας κάτω. Από εκεί και πέρα προτείνω με πολύ μεγάλη θέρμη τα λάστιχα, γιατί μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Άρα, κάμψεις του κορμού από όρθια θέση, σαν την άσκηση προσκυνητής με το λάστιχο, και αν θα έμπαινα και στη διαδικασία να βάλω και δύο ασκήσεις με σωματικό βάρος, θα διάλεγα μια σανίδα για να βάλω και την ισομετρική σύσπαση για ανθρώπους που πιθανόν να έχουν προβλήματα, καθώς επίσης και τα frog sit-ups που απενεργοποιούν λίγο τους καμπτήρες των ισχύων και μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση του ορθού κοιλιακού. Όσον αφορά στο είδος αερόβιας άσκησης που πρέπει να επιλέξει ένας ασκούμενος, αυτό θα πρέπει να είναι αυτό που ταιριάζει στις προσωπικές του ανάγκες και επιδιώξεις. Αν θα το δούμε καθαρά ερευνητικά, στην μέγιστη πρόληψη οξυγόνου, μεγαλύτερες προσαρμογές έχει το τρέξιμο, καθώς περιλαμβάνει και τη χρήση μειών του κορμού και των πάνω άκρων, ενώ το ποδήλατο περιορίζεται στα κάτω άκρα. Όμως, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάποιων ασκούμενων, όπως η προτίμηση της αποφυγής δυνάμεων κρούσεων, μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή του ποδηλάτου. Δεν θα ήταν λάθος, απλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι προσαρμογές του ενός τρόπου δεν μπορούν να μεταφερθούν στον άλλο. Όσον αφορά τις ασκήσεις που θα μας βοηθήσουν στην προετοιμασία για σκι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο διαφορετικούς παράγοντες. Το ένα κομμάτι θα έχει να κάνει με την ενδυνάμωση των βασικών μυϊκών ομάδων που χρησιμοποιούμε στη διάρκεια του σκι και το άλλο με το κομμάτι της συναρμογής, δηλαδή της συνεργασίας μεταξύ των μυϊκών αυτών ομάδων. Δεν είναι μόνο δύναμη. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ πολυαρτικές ασκήσεις που έχουν να κάνουν με τα κάτω άκρα, αλλά και της συνεργασίας τους με τον κορμό. Αυτό που θα πρέπει όμως να κρατήσουμε πολύ σοβαρά υπόψη και συνήθως το παραμελούμε όσοι ασχολούμαστε με το σκι, είναι ότι σαν μια φυσική δραστηριότητα και σαν μια αθλητική δραστηριότητα το σκι, πρέπει να υπακούει σε κάποιες βασικές αρχές.
Συνήθως παραβλέπουμε να κάνουμε μια επαρκή προθέρμανση πριν μπούμε στη διαδικασία των πρώτων καταβάσεων. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε σημασία στις πρώτες καταβάσεις να είναι σχετικά εύκολες και να προλάβουμε να ζεστάνουμε τις βασικές μυϊκές ομάδες που θα χρησιμοποιήσουμε, καθώς και να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το νευρικό μας σύστημα για τη φόρτιση που θα δεχτεί στη διάρκεια των καταβάσεων.